Γιώργο Μένιο, Σοφία, δικαιολογημένα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει παράβαση πέναλτι. Θα δούμε τη φάση τώρα εδώ και σε εικόνα. Να ξεκαθαρίσω ότι ο διαιτητής στο 96 λεπτό τίναξε τον ντέρμπι στον Άρα με αυτή την απόφασή του. Βλέπουμε ότι ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει πλήρη κατοχή της μπάλας. Είναι μπροστά η μπάλα, έχει τον έλεγχο, προσπαθεί να την καλύψει. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού προσπαθεί από πίσω να διεκδικήσει. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βάζει το αριστερό του χέρι. Φυσιολογική ποδοσφαιρική κίνηση. Βάζει το απλώνει ελαφρώς, τον ακουμπάει στο στήθος. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού με το δεξί του χέρι, άμα δείτε, πιάνει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Φυσιολογικές ποδοσφαιρικές κινήσεις. Σε καμία περίπτωση. Όταν λες πιάνει, εννοείς ότι δεν φτάσει εδώ. Με το δεξί του χέρι. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πιάνει τον παίχτη του Ολυμπιακού από τη δεξιά πλευρά. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού απλώνει ελαφρώς το αριστερό χέρι και το ακουμπάει στο στήθος. Ούτε μιλάμε για λαιμό να είναι επικίνδυνο, ούτε για κεφάλι. Ποδοσφαιρικές φυσιολογικές κινήσεις. Σε καμία περίπτωση εδώ δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Δεν μπορεί να τεινάζουμε ένα ντέρμπι στον αέρα με μια τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι.